Πάμε τώρα σε δύο θέματα που έχουν να κάνουν με τους σεισμόπλεκτους και βέβαια το θέμα αυτό θα μας βοηθήσει να σας δώσουμε δύο παραπάνω πληροφορίες. Ο πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Θεβερναράκης. Καλημέρα σας από τον 984, πώς είστε? Καλημέρα σας, κύριε Λεράκη, καλημέρα και στους ακροατές. Δώστε μου, μια χαρά. Χαίρομαι. Δώστε μου τη δυνατότητα μόνο να δώσω αυτές τις δύο πληροφορίες. Η μία λέει ότι άνοιξε εκ νέου η αρρωγή.gov για τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 27ης του Σεπτέμβρη. Επιθυμούν να λάβουν πρώτη αρρωγή έναντι συνδρομής. Είναι μία ανακοίνωση που ήρθε από το γραφείο του αρμόδιου υπουργού χθες το μεσημέρι υπό τη μορφή δελτίου τύπου. Μέσα στο ίδιο δελτίο αναφέρει ότι επίσης με τροποποιητικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, ότι διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση πρώτης αρρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής ή αποζημίωσης οικοσκευής. Η πλατφόρμα ότι θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 14 Ιουνίου, άνοιξε τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και ότι όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρώτης αρρωγής, ότι θα έπρεπε να είχαν υποβάλει έως τις 28 Φεβρουαρίου αίτηση και φάκελο στην περιφέρεια για την επιχορήγηση την οποία προβλέπει ο νόμος. Στη χθεσινή ημέρα και η δεύτερη πληροφορία ήρθε το δελτίο από το γραφείο του βουλευτή του κυρίου Κικέρογλου, Βασίλη Κικέρογλου, βουλευτής Πασόκ Κίνημα Αλλαγής στο Ηράκλειο, αναφορικά με το τιμολόγιο του 2011 για τις αποζημιώσεις των σεισμόπληκτων. Ετέθησαν τα σχετικά ερωτήματα από τον βουλευτή και βεβαιότατα ελήφθησαν οι απαντήσεις, αν μπορούν έτσι να δοθούν απαντήσεις, από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Καραγιάννη, τον υφυπουργό υποδομών. Φαίνεται λοιπόν να λέει ο κύριος Καραγιάννης ότι, ξέρετε, για την γενικότερη αναθεώρηση του τιμολογίου φαίνεται ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια εξουσιοδοτική διάταξη για έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, αλλά μάλλον θα πάει το πράγμα λίγο διαφορετικά, διότι δεν θα γίνει οριζόντια αύξηση του τιμολογίου, αλλά θα επισημανθούν οι συγκεκριμένοι κωδικοί που έχουν επηρεαστεί από την ακρίβεια, για τους οποίους θα γίνει αναθεώρηση και αύξηση των τιμών. Μάλιστα, χθες θα συνεδρίαζε και η αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής και τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και οι ανακοινώσεις και αφορούν τους φακέλους που δεν έχουν εγκριθεί. Με το που διαβάστηκε αυτό το δελτίο από τον κόσμο και ειδικά τους σεισμοπαθείς, το ερώτημα ήταν ένα και παραμένει ένα. Μάλιστα, ανάλογο ερώτημα υπάρχει προς εσάς, εάν γνωρίζετε, και από τη ΣΑΜΟ, που ξέρετε και ότι και αυτή βρίσκεται στο ίδιο καθεστώς με τους σεισμούς, με την ταλαιπωρία κλπ. Εάν αυτά τα τιμολόγια και έτσι όπως τα λέει ο υφυπουργός θα έχουν και αναδρομική ισχύ, δηλαδή θα αφορούν το σύνολο των σεισμόπληκτων. Δεν ξέρω από πού θέλετε να ξεκινήσετε. Η πληροφόρηση ήταν καταιγιστική όντως από εσάς. Ομολογώ ότι λίγο πιο δυνατά μπορείτε να μου μιλάτε. Ναι. Ομολογώ ότι ήταν καταιγιστική η πληροφόρηση από εσάς. Ήταν πλήρης. Νομίζω ότι είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν καταρχήν στο πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Το δεδομένο είναι ότι τουλάχιστον από όσο δείχνουν τα λόγια δεν μας έχουν παρατήσει. Οι όποιες παρεμβάσεις έχουμε κάνει εμείς στο Τεχνικό Επιμελητήριο ακούγονται. Και ιδιαίτερα αυτό το οποίο λέτε για τα τιμολόγια, το οποίο ήταν η κραυγή και η αγωνία και των συναδέλφων μηχανικών, οι οποίοι προσπαθούσαν να ολοκληρώνοντας τις μελέτες να προϋπολογίσουν το κόστος βάσει των τιμολογίων των οποίων είχε τα ΕΦΤΑ που είναι παροχημένα του 2011. Ναι. Αυτή ήταν από την πρώτη στιγμή και στη συνάντηση μου με τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος είναι ο συντονιστής της όλης διαδικασίας των δύο Υπουργείων, Υπουργείο Οικονομικών, γι' αυτό μιλάτε για κοινές υπουργικές αποφάσεις, Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Επεχοδέ, όπου βγάζουν τις αντίστοιχες στεγαστικές συνδρομές και τις αντίστοιχες, την αντίστοιχη αρρωγή. Ξέρετε, την πλατφόρμα χειρίζεται. Ναι, άντε, πηγαίνετε εμείς στην ουσία και αφήστε τον Τριαντόπουλο ήσυχο και τι κάνει και πού κατευθύνεται. Λοιπόν, επί της ουσίας σημαίνει ότι καταρχήν είναι δεδομένο ότι πρέπει να αλλάξουν τα τιμολόγια. Είχαμε ζητήσει από την αρχή ότι θα πρέπει η Επιτροπή να φτιάξει τα καινούργια τιμολόγια και φυσικά σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες. Τα τιμολόγια αυτά θα περιμένουμε μέρα με τη μέρα και εβδομάδα με τη εβδομάδα. Η πληροφορία η οποία δίνεται ότι επιτέλους
θα περάσει η κοινή πολιτική απόφαση. Είναι σωστό, είναι σωστό αυτό που λέει ο κύριος Καραγιάννης. Ναι. Είναι σωστό. Κοιτάξτε. Συνάδει με τη δική σας την πρόταση. Βεβαίως. Είναι προς το συμφέρον των σεισμόπληκτων όταν λέει δεν θα γίνει οριζόντια αύξηση του τιμολογίου, αλλά θα επισημανθούν οι συγκεκριμένοι κωδικοί που έχουν επηρεαστεί από την ακρίβεια, για τους οποίους θα γίνει αναθεώρηση και αύξηση των τιμών και θα Βεβαίως. Γίνει... Μισό. Να το ολοκληρώσω, σας παρακαλώ ιδιαίτερως. Και θα γίνει με τη δική σας την κατεύθυνση που ξέρετε τι γίνεται με τα υλικά και πώς πρέπει να βοηθηθούν. Ακριβώς. Και μάλιστα αυτό το ζητήσαμε επιτακτικά για να μην γίνει οριζόντια, ώστε να μπορέσει να γίνει η διευρυμένη αυτή επιτροπή να δει τις αυξήσεις των υλικών και αναλόγως να αυξηθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί. Να σας το εξηγήσω. Υπάρχουν υλικά τα οποία έχουν αυξηθεί 100 και 120%. Όπως παραδείγματος χάρη ο σιδηρός οπλισμός, ναι. Ή το γκανάιτ, το εκτοξευόμενο σιρόβεμα. Υπάρχουν λοιπόν υλικά τα οποία έχουν αυξηθεί πολύ λιγότερο, 20 ή 30% όπως είναι από το πληθυσμός. Ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν, οπότε αντίστοιχα να υπάρχει και αντίστοιχη αύξηση στο υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του ακινήτου. Διότι αν ήταν οριζόντια, προφανώς δεν θα ήταν και η σωστή και η αυτή που αναλογούσε σε σχέση με την αγορά την οποία συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Ξέρετε, γνωρίζετε ότι τα υλικά τα οποία είναι από τα πετρελαιοειδή. Μεσημερινές τιμές εννοείται πάντα, έτσι δεν είναι? Μεσημερινές τιμές πάντα, βέβαια. Και αυτό βεβαίως το οποίο έχουμε ζητήσει και θέλω να το επισημάνω και το έχουμε πει σε όλες τις κατευθύνσεις, είναι ότι αυτές οι αυξήσεις θα πρέπει να έχουν αναδρομική ισχύ και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν αναδρομική ισχύ από τις 27 Σεπτεμβρίου όπου έγινε και αυτό προσέξτε, αυτό το ζητά το σύνολο των σεισμοπαθών, το ζητούν οι σύλλογοι για να μπορέσει όλος ο κόσμος να ενταχθεί σε αυτό. Από την άλλη προσέξτε, και μέσα από τη Βουλή τώρα αυτή η πληροφορία εκφράζονται εκείνοι οι φόβοι ότι αυτό μάλλον ή ίσως να μην περάσει για εκείνους που ήδη έχουν καταθέσει φακέλους. Είναι κάτι που ξέρετε αν ισχύει ή όχι? Νομίζω ότι η αρχή της νομιμότητας επιβάλλει να ισχύει και για όλους όσους είναι στην ίδια ακριβώς κατάσταση, στην ίδια περιοχή ή στην ευρύτερη περιοχή που αφορούν το ίδιο σεισμικό φαινόμενο. Νομίζω ότι είναι εκ των ουκ άνευ ότι θα πρέπει να ισχύει και για αυτούς που έχουν καταθέσει φάκελο. Μιλάτε για όλες τις περιοχές ή στενά που μπορεί να είναι για μία περιοχή? Ας πούμε, εμείς μιλάμε εδώ για το Αρκαλοχώρι, ενώ είναι όλος ο Δήμος Μηνωά Πεδιάδος. Μιλάμε για μία περιοχή μισό. Στο Ηράκλειο ή είναι όλος ο Δήμος? Μιλάτε για το σύνολο των περιοχών αυτών που θα πρέπει να έχουν αναδρομική ισχύ έχοντας ή δεν έχοντας καταθέσει φακέλους, έχουν απορριφθεί ή όχι οι φάκελοι, ναι? Σωστά, σωστά, και μιλάμε για το ίδιο σεισμικό φαινόμενο, για το φαινόμενο για τις ζημιές οι οποίες συνέβησαν από το σεισμικό φαινόμενο της 27 Σεπτεμβρίου του 2021, τον σεισμό των 5,8 Ρίχτερ. Για αυτό το φαινόμενο μιλάμε, το οποίο επηρέασε τις όλες περιοχές οι οποίες στη συνέχεια κηρύχθηκαν σεισμόπληκτες περιοχές. Η αρχή της νομιμότητας λέει ότι θα πρέπει να ενταχθούν όλοι και αναδρομικά, όπως πολύ σωστά λέτε εσείς ως πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Είναι κάτι το οποίο έχετε ζητήσει ήδη? Έχουμε ζητήσει ήδη και ευελπιστούμε ότι το τιμολόγιο το οποίο θα βγει θα έχει αυτή και αυτή την ισχύ. Αυτό που θέλω να επισημάνω, εγώ το είπατε μάλιστα και εσείς πληροφορία σας, είναι ότι η στιγαστική συνδρομή η οποία δίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της αρρωγής της πλατφόρμας, η οποία καλώς ξανά άνοιξε. Μισό λεπτό. Γιατί έρχεται σε ό,τι έχει να κάνει με το τιμολόγιο και με ρωτάνε οι άνθρωποι και μου λένε το εξής. Είναι ερώτημα το οποίο έρχεται από το Αρκαλοχώρι. Από τη στιγμή που λέτε ότι η αρχή της νομιμότητας λέει ότι θα πρέπει να γίνει αυτό, γιατί αυτό δεν γινόταν τόσο καιρό, γιατί αυτή η αναδρομικότητα ταλαιπώρησε τόσο? Από το Αρκαλοχώρι σας ρωτάνε ακούγοντάς σας, γιατί είχε πει ο κύριος Τριαντόπουλος, είχε κάνει μια αναφορά ότι είναι και λιγάκι δύσκολο στην αναδρομικότητά του και για το σύνολο των περιοχών, γιατί θα συμπαρασύρει και άλλες περιοχές. Βλέπει τη Σάμο, βλέπει το Δαμάσι, βλέπει τη Μυτιλίνη. Δηλαδή εκεί υπάρχει ένα θέμα. Αυτό αναφέρετε εσείς?
το έχουμε αναφέρει αυτό, μάλλον μας αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να γίνει με προσοχή όποια νομοθετική ρύθμιση, διότι θα συμπαρασύρει και τις άλλες περιοχές, διότι το τιμολόγιο είναι ένα. Και αφορά όλη την Ελλάδα προφανώς και σε όλες τις περιοχές όπου έχουν γίνει αντίστοιχα φαινόμενα. Όπως λέτε και το αντίστοιχο της Σάμου, το οποίο έγινε πριν 1,5 χρόνο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα έχει ένα δημοσιονομικό κόστος, το οποίο προφανώς μπορεί να είναι δυσβάστικο για τη χώρα, οπότε θα πρέπει να περιοριστεί για τους φακέλους οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη και για το σεισμό τον οποίο έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου. Εγώ αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία όσον αφορά την νομοθετική ρύθμιση αυτή. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι θα περιλαμβάνει άλλες περιοχές, μισό λεπτό, για το δημοσιονομικό κόστος η πληροφορία που έχετε και σας έχουν δώσει μέχρι στιγμής ότι είναι δύσκολο, για να το πω σε απλό ελληνικά, ότι δεν θα περιλαμβάνει άλλες περιοχές? Ακούστε με, επειδή υπάρχουν κατασκευές, πώς μας μεταφέρθηκε, ότι επειδή υπάρχουν φάκελοι και αποκαταστάσεις οι οποίες, όπως γνωρίζετε, είναι εξαετίας ή εφταετίας που έχουν ξεκινήσει, ακόμη και δεκαετίας, σε σεισμόπληκτες περιοχές σε διάφορα σημεία της χώρας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν θα μπορεί να είναι ελέγξιμο δημοσιονομικά. Διότι αν συμπαρασύρει μια ανακατασκευή η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και 5 χρόνια, αντιλαμβάνεστε και πόσες χιλιάδες κατασκευές υπάρχουν σε ολόκληρη την Ελλάδα με αντίστοιχο φαινόμενο. Οπότε το δημοσιονομικό κόστος δεν είναι ελέγξιμο και νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλη την δυσκολία. Άρα σημαίνει, όταν λέτε σε εξέλιξη φάκελοι, υπό εξέλιξη φάκελοι, μιλάμε για τους φακέλους που ήδη αυτή την ώρα εξετάζονται. Όχι για τους φακέλους οι οποίοι ενδεχόμενα να έχουν ολοκληρωθεί, θέλετε να πείτε, και κάποιοι άνθρωποι να έχουν πάρει ήδη προκαταβολή, και όχι όλες τις περιοχές. Αυτό να καταλάβω. Κάντο μου το, κύριε Σέψη, σε παρακαλώ, ακριβώς, τα Βερναράκη, όσο πιο απλό γίνεται. Αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει, το οποίο και περιμένουμε, και νομίζω ότι πήρε και ως απάντηση η επερώτηση του βουλευτή του νομού που προαναφέρατε. Αφορά λοιπόν φακέλους. Αφορά τους φακέλους που έχουν καταδεθεί πριν από ένα μήνα, αν θυμάστε. Φακέλοι οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρωθεί, αυτό μου λέτε. Για όσους έχουν ολοκληρωθεί. Αυτοί που έχουν ολοκληρωθεί, ακούστε, Λιεράκη, όσοι σεισμόπληκτοι έχουν μπει μέσα στην πλατφόρμα την Αρρωγή, όπου έχουν πάρει οποιαδήποτε προκαταβολή, 2-3.000 ευρώ, 4-5 ή αναλόγως την δήλωση την οποία έχουν κάνει, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν φάκελο ώστε να δικαιολογήσουν αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν πάρει, αλλά και κατ' επέκταση τον όποιο προϋπολογισμό, ο οποίος, ακριβώς, τον όποιο, όχι καινούριο, ο φάκελος ο οποίος θα περιλαμβάνει τη μελέτη που πρέπει να καταθέσουν από. Κύριε Ταβερναράκη, σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Έχω πληγεί, έχω καταθέσει ένα φάκελο, το κάνω προσωπικό γιατί δεν το καταλαβαίνω. Με τα τεχνικά δεν τα πήγαινα και ποτέ καλά, είχα πάντα με τους μηχανικούς ένα θέμα. Επειδή δεν καταλάβαινα, όχι επειδή έχω προσωπικά. Λοιπόν, ρωτάω το εξής. Έχω καταθέσει το φάκελό μου. Ο φάκελός μου έχει ολοκληρωθεί. Είμαι από τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου. Το κάνω, δεν είμαι, αλλά το κάνω προσωπικό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Το κάνω προσωπικό. Ο φάκελός μου έχει ολοκληρωθεί. Έχει εγκριθεί. Δεν ξέρω αν έχουν περάσει, αν είμαι ακόμα μέσα στους 189-190 ή τέλος πάντων πόσοι έχουν ολοκληρωθεί. Έχω πάρει μια προκαταβολή. Εξαιτίας του ότι έχω πάρει μια προκαταβολή, εγώ βγαίνω από αυτή τη διαδικασία και δεν δικαιούμαι να ενταχθώ σε αυτό το τιμολόγιο, έτσι ώστε να έχω μια παραπάνω ανάσα να ξαναφτιάξω το σπίτι μου ή την επιχείρησή μου? Αυτό είναι ακριβώς που ζητάμε. Ακόμη και οι φάκελοι ολοκληρωμένοι, και όταν μιλάμε φάκελοι ολοκληρωμένοι, έχει καταδεθεί μελέτη ολοκληρωμένη στατικής αποκατάστασης αλλά και αντίστοιχου προϋπολογισμού, θα πρέπει το τιμολόγιο, ο προϋπολογισμός ο οποίος έχει καταδοθεί βάσει του τιμολογίου του 2011, να αναθεωρηθεί και να δίνεται η δυνατότητα. Αυτό λοιπόν ζητάτε εσείς. Αυτό λοιπόν ζητάτε εσείς σαν τεχνικό επιμελητήριο με την αρχή της νομιμότητας. Γιατί αυτό το οποίο σχεδιάζεται, εγώ καταλαβαίνω, από την πλευρά λόγω δημοσιονομικού κόστους της κυβέρνησης, είναι μόνο μέσα στους υποεξέταση φακέλους ή αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πάρει ακόμα προκαταβολή, οι άνθρωποι αυτοί να έχουν ένα τιμολόγιο το οποίο να είναι αναθεωρημένο, ναι ή λάθος το καταλαβαίνω? Σωστά. Απλά να σας πω το εξής με την προκαταβολή. Ωραία. Προκαταβολή έχουν πάρει όλοι. Όχι όλοι. Όσοι,
Όλοι. Όσοι έχουν καταθέσει στην αρρωγή έχουν περάσει χρήματα στους λογαριασμούς τους. Μάλιστα. Οι ανακοινώσεις τουλάχιστον, παρόλο που δεν έχουμε τα στοιχεία αναλυτικά, οι ανακοινώσεις τουλάχιστον οι οποίες ήταν οι πρόσφατες ήταν για 45 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν ήδη μοιραστεί. Άρα, όσοι έχουν δηλωθεί μέσω της αρρωγής ότι έχουν την πλειονότητά τους, για να μην λέω για όλους, γιατί κάποιοι μπορεί να εξετάζεται ακόμα, οι οποίοι έχουν δηλώσει απλώς ότι είναι σεισμόπληκτοι βάσει του πρωτοβάθμιου και του δευτεροβάθμιου ελέγχου που έχει γίνει στην ιδιοκτησία τους, έχουν πάρει μια αντίστοιχη προκαταβολή. Στη συνέχεια, βάσει της προκαταβολής της δήλωσης τις οποίες έχουν κάνει, υποχρεούνται βάσει του νόμου και των φέκτων των οποίων έχουν βγει για τους σεισμόπληκτους να καταθέσουν αντίστοιχο φάκελο, ο οποίος θα συνταχθεί από τον μηχανικό, ο οποίος θα έχει την αποτύπωση του κτηρίου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα, τα σχέδια των βλαβών, θα αποτυπώνονται οι βλάβες, θα πιστοποιούνται οι βλάβες, αλλά και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός αποκατάστασης. Αυτός είναι ο ολοκληρωμένος φάκελος, ο οποίος θα λέει: έχω πάρει μια προκαταβολή 2-3.000 ευρώ βάσει της αρρωγής, την οποία είπατε ότι ξανά άνοιξε για να μπουν καινούριες κατασκευές μέσα ή καινούριες ιδιοκτησίες που έχουν γίνει πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι έλεγχοι. Και στη συνέχεια, βάσει του προϋπολογισμού, αφαιρώντας την προκαταβολή, θα συνεχίσω, και αφού πάρω βέβαια την άδεια ανακατασκευής από την ΤΑΕΦ, θα συνεχίσω την αποκατάσταση του κυρίου μου. Τώρα, τα ΕΦΚ, και τα υπόλοιπα, άστο να πάει η ιστορία αυτή. Δεν μπορώ να σας τη δώσω. Ναι, να σας πω κάτι τώρα, κύριε Ταβερναράκη, περί τα ΕΦΚ, μηχανικών κλπ. Να ξέρετε ότι υπάρχει θέμα, διότι ακόμα δεν τους είδαμε. Εμείς Γιάννηδες τους έχουμε βαφτίσει και πάει λέγοντας και υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση. Εάν έχω καταθέσει. Εδώ θα σας πω κάτι το οποίο είναι νομίζω ιδιαίτερα θετικό. Εγώ προσωπικά, εκπροσωπώντας τη δική σου ΤΕ, ήδη συναντήθηκα με την καινούρια διευθύντρια του ΤΑΕΦ, του τοπικού τμήματος, το οποίο ήδη έχει στελεχωθεί, βρίσκεται στα γραφεία τα παλιά του ΑΝΑΚ, πάνω από τα ΚΤΕΛ της Μεσαράς. Έχουν στελεχωθεί ήδη τα πρώτα 15 άτομα, πόσο τουλάχιστον πληροφορήθηκα. Συναντήθηκα με την κυρία Κλεάνθη, η οποία είναι προϊσταμένη της διεύθυνσης του Υπουργείου. Ήδη έχουμε κανονίσει την Τετάρτη 15 του μήνα στις 7 η ώρα το απόγευμα διαδικτυακά. Μπορεί να το δει και όλος ο κόσμος στο live του tetac.gr, ώστε να μπορέσει να πάρει πληροφορίες όπου θα μιλήσουμε αναλυτικά για την έκδοση της άδειας επισκευής και ανακατασκευής των σεισμόπληκτων κτηρίων με εισηγητές και από το Υπουργείο. Νομίζω ότι θα πρέπει εκεί να ξεκαθαριστούν πολλά από τα ερωτήματα τα οποία έχετε εσείς και οι πολίτες, τα οποία τα αντιλαμβάνομαι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε. Μεταφέρω τα αιτήματα. Μεταφέρω, κύριε Ταβερναράκη, τα αιτήματα των πολιτών και τα ερωτήματα των απολιτών. Ερώτημα το οποίο έρχεται προς εσάς επίσης. Ξέρετε, εγώ το τρέχω λίγο παραπάνω γιατί ο χρόνος είναι άκρος πιεστικός και για μένα και για εσάς. Και λέει ο κόσμος, τα παραπάνω που ενδεχόμενα θα χρειαστούν μέσα να μπουν σε αυτό το φάκελο με την αλλαγή του τιμολογίου, το κόστος του θα είναι εξίσου μεγάλο, διότι είναι δυσβάσταχτη όλη αυτή η ιστορία για εμάς. Αυτό. Ομολογουμένως, δεν ξέρω κατά πόσο οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν και μάλιστα σε σχέση με τον προϋπολογισμό ο οποίος κατατίθεται, ο οποίος, αν κατατεθεί, για να το πω με απλά λόγια, ένας προϋπολογισμός 100.000 ευρώ μιας επισκευής, αυτό το οποίο δίνεται ως στεγαστική συνδρομή είναι το 80% του ποσού. Άρα οι 80.000. Το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει αποδεδειγμένα να το δίνει ο ιδιοκτήτης από την τσέπη του. Αντιλαμβάνεστε ότι έτσι κι αλλιώς μπαίνει σε μια διαδικασία ο ιδιοκτήτης βάσει του νόμου έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει να το γνωρίσουμε. Ωραία είναι αυτή η κοινωνία, ωραία είναι αυτή η πολιτεία. Το πόσο σε στηρίζει σε τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές, γιατί είχαν οι άνθρωποι επιλέξει να έρθει ένας σεισμός και να τους τα πάρει μπάλα τα πάντα όλα. Δηλαδή τώρα εδώ τρελαίνεσαι, κύριε Ταβερναράκη, και το καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να μεταφέρω αυτό το οποίο λέει ο νόμος. Αυτό το οποίο σαφέστατα, δεν λέω το αντίθετο. Δεν λέω το αντίθετο. Υπάρχει το ηθικό του πράγματος σε αυτή την πολιτεία, κύριε Ταβερναράκη, γιατί δεν είναι μόνο το ένα, υπάρχει και το ηθικό του πράγματος. Ξαναρωτάνε οι άνθρωποι. Προσέξτε, με το ναι και με το όχι το δικό σας φαίνεται ότι κρίνονται πάρα πολλά πράγματα για να λύσουν πάρα πολλές απορίες. Αυτό το τιμολόγιο θα αφορά μόνο μια συγκεκριμένη περιοχή στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, μια συγκεκριμένη περιοχή, έτσι όπως κατευθύνονται τα πράγματα, μόνο στο Ηράκλειο? Όχι βέβαια, θα αφορά, σας εξήγησα και το ξαναλέω, το σύνολο. Το τιμολόγιο το οποίο θα εκδοθεί και περιμένουμε να εκδοθεί θα αφορά
όλες τις σεισμόπληκτες περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί βάσει του ΦΕΚ, δηλαδή του Δήμου Αρχανών Αστερουσιών, του Δήμου Μήνο Απεδιάδος, του Δήμου Ηρακλείου, του Δήμου Χερσονήσου, όλες τις περιοχές που έχουν αντιστοιχεί. Ωραία, έχουν το τιμολόγιο... Και αφορά, το τιμολόγιο αυτό θα αφορά τους θα χρησιμοποιηθεί από τους μηχανικούς βάσει της μελέτης της οποίας έχουν, θα έχουν φτιάξει για την αποκατάσταση του εκάστοτε κτηρίου, όπου θα χρησιμοποιήσουν βάσει των επιμετρήσεών τους το αντίστοιχο τιμολόγιο για να βγάλουν τον αντίστοιχο προπολογισμό αποκατάσταση. Αναδρομική ισχύ η αρχή της νομιμότητας όπως ζητάτε εσείς για αυτό να ναι. Διευκρινιστεί άπαξ, για να διευκρινιστεί άπαξ βάσει της συζήτησης που κάνουμε, γιατί η Βουλή των Ελλήνων θα αποφασίσει τα υπόλοιπα. Αυτό το αναφέρω. Εμείς το ζητάμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει. Ωραία. Αυτό το αναθεωρημένο τιμολόγιο λέτε και μένουμε σε αυτό ότι θα αποφασιστεί αν ισχύει ενδεχόμενα για τη Μυτιλήνη, για τη Σάμμο, για άλλες πληγήσεις περιοχές, επειδή μιλάμε για αναδρομική ισχύ, εφόσον το δημοσιονομικό κόστος είναι τέτοιο που το επιτρέπει. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, οπότε θα πρέπει να βάλουμε μια ασφαλιστική δικλίδα από πότε θα ισχύει και μετά. Δηλαδή, προφανώς αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης, το πώς θα το χειριστεί, για να μην έχει την αναδρομική ισχύ που δεν επιθυμεί. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί δηλαδή, να πάνε ολοκληρωμένες κατοικίες, προφανώς, γιατί θα υπάρχουν και ολοκληρωμένες που έχουν ολοκληρωθεί πριν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας να πάνε ξανά με χρήματα. Ωραία. Έτσι τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι. Ωραία. Εγώ όσο μπορώ να το κατανοήσω. Λοιπόν, το κατανοήσω. Θα τα ξαναπούμε και μετά την ημερίδα αυτή η οποία θα γίνει 15 του μήνα, την επομένη θα τα ξαναπούμε έτσι για να ενημερώσουμε τον κόσμο θα για τα ήθελα πραγματικά έτσι να τα ξαναπούμε. Θα έχουμε και εμείς, γιατί έχουμε και εμείς πάρα πολλές απορίες για να καταλάβετε, έχουμε μαζέψει πάνω από 150 ερωτήματα από μηχανικούς όπου τα έχουμε συγκεντρώσει, τα έχουμε στείλει ήδη στη ΔΑΕΦ. Στην υπηρεσία αποκατάστασης, όπου θα δοθούν, έχουν ομαδοποιηθεί και θα δοθούν απαντήσεις συνολικά βάσει των συζήτησεών τους, αλλά θα γίνει και ένας διάλογος, πιστεύω, επικοδομητικός, να τεθούν και καινούργια ερωτήματα. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ προς το και παρόν. Και μετά μπορούμε να τα πούμε, οπότε θα έχουμε και περισσότερες απαντήσεις. Ωραία. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Καλημέρα σας, κύριε Ταβερναράκη.